Απογαλακτισμός. Είναι μια φάση δύσκολη τόσο για εσένα που είσαι γονέας, όσο και για το βρέφος, με ανάμεικτα και πολλά συναισθήματα. Η εισαγωγή των στερεών τροφίμων γίνεται τον έκτο μήνα της ζωής ενός βρέφους και αναρωτιέσαι σίγουρα ποια είναι αυτά τα τρόφιμα και ποια είναι η σειρά τους και αν παίζει ρόλο το ποιο θα δώσεις πρώτο. Αρχικά, ας χωρίσουμε τα τρόφιμα σε κατηγορίες. Είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, το κρέας, τα όσπρια, τα δημητριακά, τα ψάρια, τα θαλασσινά, αυγά, ξηρή καρπή και γαλακτοκομικά που έχουν υποστεί ζύμωση όπως είναι το γιαούρτι και το τυρί. Η εισαγωγή γίνεται με τα πιο κοινά τρόφιμα και πιο ανεκτά από το βρέφος όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά εποχής και προτιμάμε φρούτα που δεν είναι όξινα για αρχή. Και το κρέας, κόκκινο ή τα λευκό. Δεν μας αφορά ποιο τρόφιμο από κάθε ομάδα θα μπει πρώτο. Να μπει και να έχει περιθώριο από το επόμενο νέο τρόφιμο εισαγωγής 2 με 3 ημέρες. Αυτό γίνεται για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν υπάρχει κάποια τροφική αλλεργία ή δυσανεξία στο βρέφος. Στη συνέχεια γίνεται η εισαγωγή των οσπρίων και των δημητριακών. Τα δημητριακά περιέχουν τη γλουτένη. Οπότε χρειάζεται η εισαγωγή τους να γίνεται όχι πριν τον 4ο μήνα και όχι αργότερα από τον 7ο μήνα. Η εισαγωγή της γλουτένης σε αυτό το μεσοδιάστημα βοηθάει αργότερα για να μην εμφανιστεί η κοιλιοκάκη στο βρέφος. Στο τέλος, εισάγουμε τα πιο κοινά αλλεργιογόνα, μεταξύ του τέλους του 6ου και τέλους του 7ου μήνα ζωής του βρέφους. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε ποια είναι τα τρόφιμα που ανήκουν σε κάθε κατηγορία.